Γεια σας και χαρά σας από την εκπομπή του V Magazine. Τα πιο ενδιαφέροντα νέα από το χώρο του πολιτισμού και της τέχνης είναι εδώ, για να τα ανακαλύψουμε παρέα. Για πάμε! Σήμερα θα αποθεώσουμε το ωραίο στη νέα έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, θα γίνουμε πάλι παιδιά στο νέο Μουσείο Μπενάκη, παιχνιδιών, ενώ θα νιώσουμε Greek Men in New York μέσω του MoMA. Τρέμε, Sting, ερχόμαστε! Πηγή αστήρευτης έμπνευσης και αιτία βαθιάς αισθητικής συγκίνησης, το ωραίο αποτυπώνεται οπτικά στα αρχαία έργα τέχνης, συνιστώντας μία διαρκώς μεταβαλλόμενη εικόνα στην ιστορία της ανθρώπινης δημιουργίας. Η νέα περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με τίτλο «Οι αμέτρητες όψεις του ωραίου», αναδεικνύει τις διαφορετικές εκφράσεις αισθητικής σε ετερογενή, κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, από την νεολιθική περίοδο μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, αξιοποιώντας το εξαιρετικά ευρύ χρονολογικό φάσμα που καλύπτουν οι συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 340 αρχαιότητες από τις πλούσιες συλλογές του, σε συνδυασμό με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, προσφέρουν μια αισθητική πανδεσία και υπόσχονται ένα ταξίδι στο χρόνο γεμάτο αισθητικές απολαύσεις. Η περιοδική έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του ωραίου» αποτελεί το τελευταίο μέρος της εκθεσιακής τριλογίας που σχεδιάστηκε για να τιμήσει την επέτειο των 150 χρόνων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από τη θεμελίωση του εμβληματικού κτιρίου που το στέγασε. Παιδάκι, θες να παίξουμε? Ήδη από την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, το Μουσείο Μπενάκη υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στο πυργόσπιτο της Λεωφόρου Ποσειδώνος 14 για να γιορτάσουν το άνοιγμα του Μουσείου Παιχνιδιών. Τι ωραίο! Το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών δημιουργήθηκε με πυρήνα τη συλλογή της Μαρίας Αργυριάδη, η οποία συγκαταλέγεται στις 10 καλύτερες της Ευρώπης, παρακαλώ. Αφιερωμένο στην παιδική ηλικία και όχι μόνο, το Μουσείο Παιχνιδιών έχει ως στόχο και μελέτη, την προβολή και την παρουσίαση όλων των εκφράσεων και επιτυχών του θέματος παιδί και παιχνίδι, ενώ παράλληλα αφηγείται με τρόπο ευρηματικό την καθημερινή ζωή των παιδιών από το 17ο αιώνα έως τις μέρες μας. Η συλλογή του αποτελείται από περίπου 20.000 παιχνίδια, βιβλία, έντυπα, ρουχισμό και αντικείμενα της παιδικής ηλικίας, προερχόμενα από τον ελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιφέρεια του ελληνισμού, καθώς και από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και από την Ασία. Ολοκληρώθηκε η επέκταση και η ανακαίνιση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης και το Μουσείο αύξησε τους εκθεσιακούς του χώρους κατά 30%, επιδιώκοντας να προσφέρει μια πιο φιλόξενη και άνετη εμπειρία στους επισκέπτες του, ενώ παράλληλα συνδέει με καλύτερο τρόπο το Μουσείο με τον αστικό ιστό του Μανχάταν. Η ανακαίνιση που ξεκίνησε το 2014 ολοκληρώθηκε και το ανακαινισμένο Μουσείο ανοίγει στο κοινό στις 21 Οκτωβρίου του 2019. Η πρόθεση των ανθρώπων του MoMA είναι να παρουσιάζει περισσότερη τέχνη με νέους και διεπιστημονικούς τρόπους. Το λόμπι έχει ανακαινιστεί, προσφέροντας ένα φωτεινό διπλός ύψος χώρο, ενώ με την ανακαίνιση δημιουργούνται νέες διαδρομές μέσα στο μουσείο για να μπορούν οι επισκέπτες να σταματήσουν και να θαυμάσουν τα έργα. Η πρόθεση των αρχιτεκτώνων της εταιρείας ήταν να δημιουργήσει και ένα συνεχόμενο ελεύθερο δημόσιο χώρο που γεφυρώνει τους χώρους της τέχνης και τους πολυσύγνωστους δρόμους. Ωραία, MoMA μου! Το Blaze Your Days, ή στα ελληνικά κατηγόρησε τη σύγχυσή σου, είναι ένα αναλυσόμενο fashion brand που υμνεί τη θηλυκότητα και την άνεση. Εμείς μιλήσαμε με τη σχεδιάστρια Ιωάννα Τσαντάκη για το δημιουργικό της μπέρδεμα, αλλά και για την καινούργια της συλλογή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε αρχικά. Το brand ονομάζεται Blame Your Days, σημαίνει κατηγόρησε την παραζάλη σου, το θολωμά σου ουσιαστικά, και είναι έτσι ένα καλλιτεχνικό συνοθήλευμα. Δημιουργήθηκε το 2014 και υπάρχει μέχρι τώρα, ευτυχώς. Σπούδασα στο Κιλκής, σχεδιασμός και παραγωγής ενδυμάτων. Δεν ασχολήθηκα από την αρχή με το σχεδιασμό, η αλήθεια είναι. Περισσότερο έκανα styling και με την ενδυματολογία στο θέατρο. Και όταν πια ωρίμασε όλο αυτό το πράγμα μέσα μου, αποφάσισα να κάνω κάτι δικό μου. Και νομίζω ότι ήταν μία ανάγκη να δημιουργήσω κάτι δικό μου, να δημιουργήσω τις δικές μου εικόνες ουσιαστικά και να αρχίσω να βλέπω τον κόσμο
με κάτι που εγώ θα ήθελα. Γιατί τόσο καιρό, επειδή είχα ασχοληθεί με το styling περισσότερο, επέλεγα πράγματα για να ντύσω κάποιους ανθρώπους, τα οποία δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Και νομίζω ότι είδα ένα gap. Ήθελα λίγο πιο απλά, καθημερινά, αλλά με πολύ ενδιαφέρον ρούχα. Οπότε λέω, θα το ξεκινήσω, γιατί όχι, και θα δω πώς θα πάει. Και το ξεκίνησα. Οτιδήποτε γίνεται γύρω μου είναι ερέθισμα για μια καινούργια συλλογή. Δηλαδή, μπορεί να είναι από τη μουσική, από μια βόλτα, από έναν άνθρωπο που θα γνωρίσεις, από ένα ταξίδι που θα κάνεις. Είναι όλα, οτιδήποτε υπάρχει. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως τα πράγματα στην Ελλάδα γενικά δεν είναι εύκολα. Δεν είναι μόνο για το δικό μας κλάδο. Αλλά νομίζω σε αυτή την περίοδο της κρίσης, επειδή υπάρχει αυτή η ανάγκη για να εκφραστείς κάπως, είναι αρκετά πρόσφορο το έδαφος. Τώρα το πώς το συντηρείς και πώς το εξελίσσεις, περνάει από διάφορα κύματα όλο αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω με επιμονή και υπομονή τα καταφέρνουν όλοι. Αγαπάω όλα τα υφάσματα που έχουν κάποια υφή, ενώ ότι να έχουν ανάγλυφα, να είναι ανάγλυφα ή να έχουν γυαλάδες ή να είναι λίγο πιο τραχιά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι υφές, τα υφάσματα και να παίζω με αυτές και με τις αντιθέσεις τους. Θα ήθελα πάρα πολύ να ντύσω. Ξέρω εγώ, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο challenge να ντύσω τη Lady Gaga, γιατί δεν είμαστε και καθόλου κοντά στο ύφος μας. Αλλά θα ήταν πολύ μεγάλο challenge, ναι. Προσπαθώ με τα ρούχα να μειώνω το χρόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος να περνάει μπροστά από την ντουλάπα του. Αυτός είναι ο στόχος μου ουσιαστικά. Το ότι θα βάλεις ένα παντελόνι που δεν θα έχει τα πάντα, θα έχει μια κλασική γραμμή και θα είναι ένα χρώμα το οποίο θα είναι στη μόδα αυτή τη σεζόν, σου λύνει πολύ εύκολα τα χέρια για την υπόλοιπη μέρα σου, ας πούμε. Η μέρα αρχίζει νωρίς, αρχίζει με ραντεβού, κυρίως ραντεβού για πρώτες ύλες, να δεις υφάσματα, dreams και οτιδήποτε χρειάζεται τέλος πάντων να χρησιμοποιήσεις μια συλλογή, το οποίο πια έχει γίνει πιο καθημερινό, γιατί μειώνεται το διάστημα από τη μία συλλογή στην άλλη. Μετά βλέπεις συνεργάτες, τους ανθρώπους που ράβουν τα ρούχα, που όλη η παραγωγή γίνεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Στη συνέχεια βρίσκεις λίγο χρόνο να σχεδιάσεις κάτι καινούριο, το οποίο είναι πολύ πιεσμένο μες τη μέρα. Δεν τρώει μεγάλο όγκο της μέρας ο σχεδιασμός, θα ήθελα λίγο παραπάνω. Και μετά, ραντεβού με φιλούς. Κάπως έτσι κλείνει. Για διάφορους λόγους θα μπορούσε να θεωρηθεί η παραγωγή ένα αρκετά δύσκολο κομμάτι. Και για πρακτικούς λόγους, γιατί εντάξει, ό,τι μπορεί να πάει λάθος σε μια παραγωγή, μπορεί να πάει λάθος. Και δεν περνάνε και όλα από τα χέρια σου για να μειώσεις αυτό το... τέλος πάντων, να μειώσεις τα περιθώρια λάθους. Επίσης, αρκετά δύσκολο είναι όταν έχει τελειώσει μια συλλογή τα πρώτα ραντεβού για την παρουσίασή της. Το τι feedback θα πάρεις και το αν θα αρέσει, είναι αρκετά δύσκολο αυτό το κομμάτι. Συνήθως, ευτυχώς, είναι ευχάριστα τα σχόλια και όλα αυτά, αλλά είναι δύσκολο. Είναι ένα κομμάτι σου που πρέπει να το παρουσιάσεις προς τα έξω και ποτέ δεν είσαι σούπερ έτοιμος γι' αυτό. Το πιο fun κομμάτι είναι η διαδικασία και η δημιουργία μιας συλλογής. Ενώ η επιλογή των υφασμάτων είναι πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Μετά, αφού έχεις δει τα υφάσματα, τι σχέδια θα αλλάξεις, τι σχέδια θα κρατήσεις. Ακόμα και η κοπή των δειγμάτων είναι κάτι πάρα πολύ fun. Και νομίζω το αποκορύφωμα πια είναι η φωτογράφηση που έχεις ολοκληρώσει και ανυπομονείς σαν μικρό παιδί να δεις αυτά τα ρούχα τελικά πώς είναι, πώς θα βγούνε, τι ζωή θα έχουνε. Η μόδα ήρθε αποσπώντας στη ζωή μου γενικά. Όταν έδωσα το μηχανογραφικό μου, καλά, προφανώς δεν θα παίρναγα ψυχολογία γιατί δεν είχα πάει καθόλου καλά στις εξετάσεις. Και είχα ξεχάσει να συμπληρώσω κάποια σχολή, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μου τη συμπλήρωσε ο διευθυντής όταν πήγα να δώσω το μηχανογραφικό και ήταν η σχολή που πέρασα. Σχεδιασμός και παραγωγή ενδυμάτων. Αν δεν ήμουν σχεδιάστρια μόδας, μάλλον θα ήμουν ψυχολόγος. Η Λιβέρτια ή κατά κόσμον Ελευθερία Ναθαναήλ, εσείς αποφασίζετε και αυτή κάποιες φορές, είναι ένα πλάσμα αέρινο και ζεστό που δημιουργεί και ζει underground. Τη θυμόμαστε από τον περασμένο Μάιο,
από τη live ανοιχτή ηχογράφηση του αγγλόφωνου κομματιού της MES, που μας φέρνει στο μυαλό κάτι από την νοσταλγία των 90s. Σήμερα την υποδεχόμαστε στο στούντιο, την έχουμε όλη δική μας και θα μας δώσει τη δική της indie ματιά στα πράγματα. Χαίρετε, Ελιβέρτια. Γεια σας, πολύ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Να πω λίγο για τη live ηχογράφηση που είπατε πριν. Ναι. Θα μιλάμε στο πληθυντικό, λες, όχι, δεν το νομίζω. Θα ήθελα όχι, γιατί κάπως αισθάνομαι, ναι, λιγάκι άσχημα. δεν είναι μόνο ένα κομμάτι από εκείνη την παρουσίαση. Mm-hmm. Είχαμε παρουσιάσει ολόκληρο το άλμπουμ. Και ήδη από την 314, από την εταιρεία που είμαι, έχουν κυκλοφορήσει στο YouTube διαδικτυακά τρία κομμάτια. Απλά τώρα βγήκε το MES, δηλαδή μπορέσαμε και κάναμε λίγο τη μίξη που χρειάζεται, παρόλο που ήταν live ηχογράφηση, χρειάζεται λιγάκι να το μαζέψεις για να μπορεί να έχει σωστό ήχο. Πώς προέκυψε το MES? Από το κεφάλι μου. Είσαι δηλαδή, λίγο είναι MES όλο αυτό και προέκυψε πολύ φυσικά δηλαδή. Λέει, αυτό μπορώ να το γράφω εύκολα, γιατί ζω σε αυτή την παράνοια. Βέβαια, θέλω να πω ότι τους στίχους τους έχει γράψει ο Σάιλοτ, ένας πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος με ξέρει πάρα πολύ καλά. Οπότε... Τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή και τον αγαπούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ αγαπημένος μου. Πολύ. Και φτιάχνει και πολλά γλυκά. Θα είστε αυτά τώρα. Ναι. Σάιλοτ, αν ακούσεις, είναι πρώτα. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε... Μου είχε γράψει κάποιους στίχους και από αυτούς γεννήθηκαν δύο κομμάτια. Το ένα είναι το MES. Είναι ουσιαστικά, δηλαδή, σαν να ήταν μέσα μου αυτός ο άνθρωπος. Ναι, και μπόρεσε... έχει αποτυπώσει ακριβώς. Και γι' αυτό και εγώ το είπα με τόση, δηλαδή, φυσικά, ας πούμε. Έχεις κάποιους καλλιτέχνες που να είναι κάπως λίγο το σημείο αναφοράς σου? Δηλαδή, όχι απαραίτητος... Μπορεί, ξέρεις, οι άνθρωποι οι οποίοι μας εμπνέουν στη δουλειά δεν πάνε να πει ότι είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να συμφωνούμε, καταλαβαίνεις, ή απόλυτα, να είμαστε κοντά στο είδος, αλλά να σε εμπνέει. Μπορεί να είναι η ζωή του, μπορεί να είναι το ηχοχρώμα του. Ναι, βέβαια. Θα μου πεις κάποιους από αυτούς έτσι λίγο, για να αρχίσουμε να σε καταλαβαίνουμε κάπως. Ναι, θα σου πω καταρχάς ότι με εμπνέει ο σύντροφός μου. Mm. Είναι αυτό από πάντα, βέβαια, μου συνέβαινε. Από πάντα γνωριζόσασταν? Από πάντα γνωριζόμασταν κάπως, ναι. Αλήθεια είναι αυτό? Ναι, ναι, ναι. Αυτός όντως με εμπνέει, πρώτη φορά το λέω, έτσι. Ναι. Είναι υπέρβαση. Αλλά είναι αλήθεια. Είναι, πιστεύεις ότι σε εμπνέει λόγω του έρωτα ή λόγω του ότι όχι. Είναι, όχι, είναι αυτό που όχι. Λέμε είσαι πολύ ωραίος τυπάς? Είναι εκτός ωραίος τυπάς, επειδή ασχολείται με τη μουσική κι αυτός. Α, οπότε κάπως τα βρίσκεται. Ναι. Έχει κάτι που εμένα μου λείπει. Έχει μια συνοχή, θα έλεγα, σε σχέση με το MES που... που και κάπως λίγο σε συμπληρώνει. Πέρα από αυτό, είναι από μόνος του πολύ φωτεινός σε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και επειδή όντως είναι μουσικός, εμένα με καλύπτει πολύ. Βέβαια, εκτός από τον σύντροφό μου που μίλησα αρκετά για αυτόν, σ' αγαπάει, ναι, θα ναι. Το ξέρεις. Σε αυτή την εκπομπή βγάζουμε και ξέρεις, ιστορίες αγάπης. Ναι, ναι. Βέβαια έχω ακούσματα. Η Queen, ας πούμε, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Επίσης, μου αρέσουν οι Beatles αρκετά. Επίσης, μου αρέσει η χρειά, ξέρω εγώ, της Natalie Merchant, σαν... Wow. Και τραγουδίστρια και... Ναι, είναι σπουδαία, ας πούμε. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι δημιουργοί. Εκτός, δηλαδή, από... Είναι πολύ ωραία να είσαι... Ας πούμε, η Whitney Houston είναι σπουδαία τραγουδίστρια, ήταν σπουδαία τραγουδίστρια. Εμένα, όμως, με εμπνέει ο άνθρωπος που δημιουργεί και τη μουσική και... Το φέρει από στίχο. Μέσα του ολοκληρωτικά. Ναι, έχει λίγο, είναι... Πιο ολόκληρο, γι' αυτό είπα και τους Queen, βέβαια δεν ήταν ένας άνθρωπος, ήταν τέσσερις αυτοί που γράφανε εκεί πέρα. Και τι άνθρωποι. Και ήταν όλοι υπέροχοι, το ίδιο και οι Beatles, ας πούμε, δηλαδή. Ναι, γι' αυτό είπα και την Merchant, η οποία υπήρξε σε μια μπάντα,
Όπως και οι Cranberries το ίδιο. Να. Ήχος πολύ ωραίος, αλλά προσωπικότητα η περσόνα μπροστά δεν ήταν μόνο τραγουδίστρια, αυτό θέλω να πω. Είχε και άποψη στη σύνθεση. Εσύ βέβαια είσαι κάπως και τα δύο, δηλαδή... Θα σου πω... Είσαι... Εγώ το ένα είμαι. Ποιο είναι το ένα αυτό? Εγώ είμαι καλή στη σύνθεση, εννοώ να αποτυπώνω αυτό που αισθάνομαι, διότι είμαι μουσικός. Δηλαδή, είμαι πιανίστρια, κλασική, και έχω περάσει από διάφορα είδη, τέλος πάντων. Δεν είμαι τραγουδίστρια. Αυτό που μου συμβαίνει, ας πούμε, και που με ευχαριστεί, είναι να αποτυπώσω αυτό που αισθάνομαι μέσα μου και να το κάνω όλο. Ξέρω, θέλω να πω να είναι και μουσική και στίχο και να το ερμηνεύσω με την έννοια, όχι ότι έχω ωραία φωνή και δεν θα κάνω, αλλά αυτό που αισθάνομαι, ξέρεις, να το πω έτσι όπως θα βγει. Έχεις κάποιους Έλληνες καλλιτέχνες με τους οποίους είτε θα ήθελες να συνεργαστείς, είτε θα ήθελες να τους δώσεις ένα τραγούδι? Ενώ ότι επειδή στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι κάπως λίγο περίεργο και ο ξένος στίχος, ναι, ή αυτά τα ακούσματα γίνονται, απλά δεν ξέρουμε κι εμείς πάρα πολλούς. Ναι. Υπάρχει κάποιος που να έχεις πει ότι τώρα με σένα κάτι θα ήθελα να κάνω, θα ήθελα κάπως να δουλέψουμε μαζί? Υπάρχει κάποιος? Ναι. Μπορεί να είναι και μια συνεργασία η οποία είναι διαφορετική. Δηλαδή να είναι κάποιος ο οποίος να σου αρέσει ή κάποια που να σου αρέσει η φωνή της και να πεις ότι εγώ θα ήθελα να σου δώσω αυτό το τραγούδι. Ξέρω τι με ρωτάς τώρα και μου έχει έρθει η απάντηση. Και για πες τι. Αυτούς τώρα που εγώ μου τραβάνε την προσοχή, αυτό, ας πούμε, είναι άνθρωποι που δεν είναι τόσο γνωστοί. Αλλά ποιοι είναι? Δεν έχω να πω ονόματα γιατί... Δεν τα έχω πει, δεν ξέρω, νιώθω λίγο ανασφάλεια, δεν θα ήθελα να το εκφράσω, ας πούμε. Να. Τώρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι από τους ανθρώπους που έχουν παρουσιάσει έργο δεν υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Μα απλά... δεν σου ζητάω να μου κάνεις μια αξιολόγηση. Ναι. Σε ζητάω κάποιος να μου πεις τώρα εσύ, ας πούμε, είδες κάποιον να πεις, εσύ είσαι διαμαντάκι, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ σε γουστάρω. Δεν πάει να πει ότι αφαιρούμε από όλους τους υπόλοιπους. Έχεις δίκιο σε αυτό τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν μου έρχεται να σου πω κάποιον έτσι κατευθείαν. Δεν μου έρχεται, για να είμαι ειλικρινής δηλαδή. Θα σου πω, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που έχουν προτάσεις και πολύ καλές προτάσεις. Αυτοί που έχουν κάνει επιτυχία, η πορεία τους, δηλαδή αυτό που γεννήσανε μετά, είναι αλλοιωμένο από το πρώτο, γι' αυτό δεν σου λέω ότι είναι ωραία αυτή η δουλειά, αλλά πλέον, ξέρω εγώ, δεν θα μπορούσα. Καλά, καμία δουλειά δεν πρέπει να είναι ίδια με την πρώτη. Όχι, δεν λέω αυτό εγώ. Απλά δεν πρέπει να χαλάς το πρωτογενές. Γιατί? Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Όχι, την πρόθεση εννοώ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Να μεταλλάσσεις το προφανώς και να εξελίσσεις αυτό που κάνεις, όμως... Το χαρακτηριστικό σου που σε έκανε και ο άλλος σε άκουσε, σταμάτησε το tuning, δεν πρέπει να το αλλοιώνεις αυτό, ούτε να το υπερβάλλεις. Να είναι η ταυτότητά σου δηλαδή. Δεν πρέπει αυτό να το χάνεις, ναι. Δεν είναι άκαμπτο αυτό που λέω. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω τώρα να σου πω έναν καλλιτέχνη, όντως. Ναι. Από σένα τι άλλο περιμένουμε, Λιβέρτια, στο μέλλον? Στο μέλλον. Είδαμε το ωραίο σου βίντεο κλιπ. Ναι. Αχ, να πω γι' αυτό. Ναι, αμέ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Άσο, τον Σκλιά, ο οποίος με μία κάμερα έκανε όλο αυτό. Wow, και είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο σκηνοθέτης. Εντάξει, ναι. Εμένα μου αρέσει η ματιά του πάρα πολύ και μου αρέσει και η αισθητική του πάρα πολύ και γι' αυτό συνεργαστήκαμε. Εγώ τον εκτιμώ και τον θαυμάζω δηλαδή στις δουλειές του και αυτά. Τέλος πάντων, αλλά ήταν δύσκολη δουλειά, ήταν one man show. Ναι. Ήταν δύσκολη δουλειά γι' αυτό. Επίσης, σε αυτό το κλιπ είναι και η μουσική μου, φαίνονται. Καλά, βέβαια, με αυτούς έχω φτιάξει όλο το άλμπουμ και θα συνεχίσουμε. Είναι συνεργάτες μου. Έχουμε παίξει σε μπάντες πιο πριν, σε άλλες συνεργασίες. Οπότε περιμένουμε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Ναι, ναι.
Ναι, και πιο πολύ χρόνο παίρνουν τα clips παρά οι ηχογραφήσεις. Κοίτα που φτάσαμε, παιδιά. Ναι. Κοίτα που φτάσαμε. Ναι. Ναι. Εντάξει. Τέλεια. Οπότε, η Λιβέρτια, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συνάντηση. Ελπίζω να μην είναι και τελευταία, γιατί σίγουρα θα έχουμε να πούμε κι άλλα και χρωστάς και ένα καλλιτέχνη. Χρωστάω ένα καλλιτέχνη, ναι. Α. Χρωστάω. Ελπίζω να είσαι πάντα μες. Γιατί κάπως σου πάει έτσι όπως το είδαμε και τα ακούσαμε. Ναι, συμφωνώ. Ναι, μην πας καλά. Όχι, να σου πω επίσης. Είσαι στα καλά του, Λιβέρτια. Είναι ο παρουσιαστής αυτής της εκπομπής. Όχι, σίγουρα. Είναι καλεσμένη. Σίγουρα επίσης. Καλεσμένη έχει κάνει επιτυχία. Τον παρουσιαστή το βλέπουμε ακόμα. Όχι, σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Κι εγώ ευχαριστώ. Η Ντέμι Μουρ είναι μία από τις πιο καλοπληρωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Έχει φωτογραφηθεί για δεκάδες περιοδικά, ενίοτε γυμνή και καλά κάνει, και έχει απασχολήσει τα μίντια πολλάκις με τις θυελλώδεις ερωτικές της σχέσεις. Προσφάτως, μάλιστα, κυκλοφόρησε και η αυτοβιογραφία της, η οποία καίει πάρα πολλούς. Για δείτε. Μία ακόμα εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εσείς μην ξεχνάτε να μας βλέπετε κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 8 στη συχνότητα του One Channel. Εμείς σας υποσχόμαστε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι και ομορφότεροι. Καλή συνέχεια!